Τι έγινε, Άγγελο, ακόμα δεν σου μιλάει. Μου μιλάει. Αλλά δεν καταλαβαίνω. Έτσι είναι αρκετές φορές. Ακούμε κάτι με την καρδιά μας, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Τόσα χρόνια περιμένει να μας πει το μυστικό. Ναι, αλλά φτάνει για σήμερα. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω την γυναίκα μου. Και μην κάτι σε πάει όλη τη μέρα. Εντάξει, εγώ κατάλαβα. Και έφερε ένα άγγελμα για το προάβλιο. Ρίξε μία ματιά. Next, we will see two statues that were found together, tenderly embracing each other, mazi mazi. And they've been like that for thousands of years. And they were found near the village of Margaritas. And it's very important to know how they were found. And when they take the objects to the museum. Μια μέρα η Ευρώπη έπαιζε με τις φίλες της στα λιβάδια. Ο Δίας βρισκόταν λίγο πιο δίπλα και όταν την είδε, την ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα. Μεταμορφώθηκε λοιπόν σε ένα πανέμορφο λευκό τάβρο, τον οποίο η Ευρώπη όταν τον είδε ενθουσιάστηκε και πήγε να τον χαϊδέψει. Μετά από λίγο δεν δίστασε και να τον υπεύσει. Και τότε ο Δίας άρχισε να τρέχει. Πέρασε μέσα από τη θάλασσα. Και οδήγησε την Ευρώπη σε μια παραλία. Την αρχή θα μείνουμε στην Αθήνα, στη θεία μου. Το κανόνισα. Μετά βλέπουμε. Αντιθείς καλά, ε. Σ' αρέσει το κατάστρωμα. Σ' αγαπώ. Πήγες έξω από εδώ καθόλου σήμερα? Ναι, βγήκα μια βόλτα. Είδα και το άγαλμα, μου είπες. Πέρασε και από το εργαστήριο του Γλύπτη. Ναι, και ο Βασίλης είχε ξαναφτιάξει ένα άγαλμα στο παρελθόν για μια έκθεση. Αλλά εδώ προσπαθώ να αποδείξω για πολύ καιρό τώρα ότι μιλάει για μια γυναίκα, για μια έγκυο γυναίκα. Αφού είναι θρησκευτικό το κείμενο, ίσως να πρόκειται για μια σημαντική έγκυο γυναίκα. Δεν διαφωνώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εργάζομαι στο πανεπιστήμιο και είδα χθες ένα άγαλμα που έφτιαξες. Έχει ενδιαφέρον γιατί μου θυμίζει ένα πούρο που είδα πριν χρόνια. Ο πατέρας μου είναι. Το άγαλμα εννοώ, είναι ο πατέρας μου. Α, όμορφος. Ναι, το είχαμε ξεκινήσει παρέα, αλλά δυστυχώς... Δυστυχώς δεν πρόλαβε να το δει τελειωμένο. Λυπάμαι.
Συγγνώμη που ενοχλώ. Καλύτερα να φύγω. Ήθελα να δω και άλλα γάλματα που έχεις φτιάξει. Ίσως αύριο. Καληνύχτα. Σ' αρέσει? Ναι. Την αγαπάς? Αυτό είναι το τελευταίο του άγαλμα. Το τελευταίο άγαλμα που έφτιαξε. Εντάξει, βέβαια θέλει λίγη δουλίτσα ακόμα. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι ταιριάζουνε. Ήταν ο πρώτος του έρωτας. Μετά έφυγε και την άφησε εδώ. Κάποτε ήταν ένα αγόρι. Ένα πολύ όμορφο αγόρι. Πίστευα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άφθαρτος. Και με έκανε να νιώθω κι εγώ το ίδιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν πάντα έτσι, μέχρι να μ' αγκαλιάσει για πρώτη φορά και να με κοιτάξει στα μάτια. Υπάρχει κάποια σαν κι αυτή που να σε τυραννάει? Υπάρχει, αλλά δεν το ξέρει. Έλα αύριο. Έλα. Προχώρησες, βλέπω. Καλημέρα. Καλημέρα. Εντάξει, είχα λίγο έξτρα βοήθεια, όμως κάτι έγινε. Τι λες? Σκεφτόμουν την ιστορία που μου είπες θες. Τελικά τι έγινε? Έγινε αυτό που συμβαίνει πάντα. Τον έχασε. Χωρίσατε? Χωριστήκα. Όμως εγώ δεν τον ξέχασα. Και ελπίζω να μην με ξέχασε κι αυτός. Ναι, αλλά κάτι λείπει. Ο έρωτας ήταν ένα μυστήριο για τους ανθρώπους και συνεχίζει να είναι. Ο δίσκος της Φεστού είναι ένας ύμνος για τη θεά του έρωτα, την Αστάρτη.
Δεν καταφέραμε ακόμα να κατανοήσουμε τι γράφει ακριβώς. Αλλά μάλλον ο ύμνος αυτός είναι μια προσπάθεια των ανθρώπων να ζητήσουν την ερμηνεία της. Να καλύψουν το κομμάτι που λείπει. Ακόμα και αν τελικά όλο αυτό μπορεί να μην οδηγήσει πουθενά.